Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Από εδώ, από την εργατού πόλη του Βόλου, από την πόλη όπου για πρώτη φορά τυπώθηκε στα ελληνικά το κομμουνιστικό μανιφέστο στα 1908 στην εφημερίδα Εργάτης. Από την πόλη των τριών λαϊκών εξεγέρσεων της βολιώτικης εργατικής τάξης στα 1909, το Φλεβάρι του 1921 και τον Ιούνι του 1936, αλλά και των άλλων μετέπειτα μεγάλων ηρωικών αγώνων του λαού μας, στέλνουμε ισχυρό μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, μήνυμα πάλης, αντεπίθεσης και ταυτόχρονα μήνυμα ειρήνης, διεθνιστικής αλληλεγγύης με τους αγωνιζόμενους λαούς. Αυτό το μήνυμα το στέλνουμε μαζί με τους συντρόφους μας από τα κομμουνιστικά κόμματα, από την Τουρκία, την Ισπανία, το Μεξικό, που βρίσκονται σήμερα μαζί μας. Τους καλωσορίζουμε σε αυτή την κόκκινη νεολαίστικη λαοθάλασσα που πλημμύρισε την παραλία του Βόλου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι πρόσφατες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, στις οποίες φαρδιά πλατιά έχει βάλει την υπογραφή της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεπικουρούμενη από την αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία. Ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους σε βάρος άλλων λαών σε πολλές γωνιές του πλανήτη μας, όπως στην περιοχή του Ειρηνικού, στη μεγάλη κόντρα των δυνάμεων του ευρωατλαντισμού με την ανερχόμενη δύναμη του καπιταλισμού, την Κίνα. Οι λαοί ήδη πληρώνουν ακριβά τις πολιτικές τους, πότε με το αίμα τους και πότε με την ακρίβεια, τη φτώχεια που σπάει κόκαλα. Πληρώνουν τους νέους πολέμους τους για τις πρώτες ύλες, την ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, τα μερίδια των αγορών, το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Το γαϊτανάκι του αδυσόπιτου ανταγωνισμού των ισχυρών του πλανήτη, των οικονομικών μεγαθυρίων, των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών κρατών καλά κρατεί. Και κάθε μέρα που περνά, ξερνά πολεμικές αιματοχυσίες, ανεργία, ακρίβεια, φτωχοποίηση του λαού. Και από αυτό το βήμα στο Βόλο απαιτούμε να σταματήσει η μετατροπή της χώρας μας σε σφικοφολιά των αμερικανονατοϊκών εγκληματικών σχεδιασμών, να κλείσουν αμέσως οι αμερικάνικες βάσεις του θανάτου που βρίσκονται στη Θεσσαλική γη, εδώ κοντά στο Στεφανοβίκιο του Βόλου, αλλά και στη Λάρισα, καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη, στον Άραξο και αλλού. Την ώρα που τα βαλιτσάκια των πυρηνικών όπλων βολτάρουν στις τηλεοπτικές οθόνες, την ώρα που τόσο το ΝΑΤΟ όσο και οι αντίπαλες καπιταλιστικές δυνάμεις όπως η Ρωσία μοστράρουν το πυρηνικό τους οπλοστάσιο ξανά, δεν πρέπει να αφήσουμε την Ελλάδα και κάθε γωνιά της γης, κάθε χώρα να γίνει πεδίο βολής. Δεν θα αφήσουμε να γίνουν ολάκερες πόλεις, λαοί, ολοκαύτωμα για να μετρήσουν οι καπιταλιστές την ισχύ τους, όπως έγινε στη Χειροσίμα και τον Αγκασάκη. Τώρα είναι ώρα δράσης για κάθε πατριώτη, για κάθε διεθνιστή, για κάθε συνειδητοποιημένο εργαζόμενο, για κάθε νέο και νέα που κάνει όνειρα για τη ζωή του. Τώρα
όλοι να απαιτήσουμε την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα τμήματα των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, όπως στη Σαουδική Αραβία, στις χώρες των Βαλκανίων και αλλού. Όχι στις υπέρογγες στρατιωτικές δαπάνες για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι λαοί έχουν δύναμη. Η νεολαία μπορεί και πρέπει να είναι μπροστάρης στις ανατροπές των αρνητικών συσχετισμών. Με την ταξική πάλη γυρίζει ο τροχός της ιστορίας. Μας το δείχνουν σήμερα στη χώρα μας οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές, οι οικοδόμοι, οι λιμενεργάτες, οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα νοσοκομεία, οι εκπρόσωποι εκατοντάδων σωματείων που συμμετείχαν στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, κουβεντιάζοντας και οργανώνοντας τους νέους αγώνες τους. Μας το δείχνει και η πρόσφατη μεγάλη νίκη της παρσπουδαστικής, της ΚΝΕ, στις φοιτητικές εκλογές, που αναδείχθηκε πρώτη δύναμη μετά από 36 χρόνια για πρώτη φορά. Μέσα από την πάλη, η νεολαία και ο λαός μπορεί να αλλάξει τους αρνητικούς συσχετισμούς, να εμποδίσει χειρότερα μέτρα, να κερδίσει ανάσες ανακούφισης, αλλά και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να στείλει αυτό το άδικο, αυτό το σάπιο, το βάρβαρο σύστημα των πολέμων, της εκμετάλλευσης, μια και καλή στη θέση που του πρέπει, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Πρέπει να γυρίσουν την πλάτη όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, που με σημαία δήθεν την πολιτική σταθερότητα συνεχίζει να φορτώνει βάρη τον ελληνικό λαό, μεγαλώνοντας την αστάθεια και την ανασφάλεια στη ζωή του, αλλά και σε εκείνους, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που διαφημίζουν πως με μια άλλου χρώματος αντιλαϊκή κυβέρνηση θα ανθρωπεύσει δήθεν η ζωή μας. Κοροϊδεύουν χοντρά το λαό όταν του λένε ή όταν υπονοούν ότι δήθεν αυτοί θα μειώσουν τη φτώχεια, την ανεργία, την ακρίβεια, ότι αυτά δήθεν είναι μόνο πολιτικές ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου, μόνο της Νέας Δημοκρατίας και όχι και της δικής τους σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης. Θέλουν να κάνουν το λαό να ξεχάσει τα δικά τους πεπραγμένα στην κυβέρνηση, που αποδείχθηκαν πιο νεοφιλελεύθερα των νεοφιλελεύθερων. Αν ήθελαν πράγματι όλοι αυτοί να ανακουφίσουν το λαό μας από τη φτώχεια, θα είχαν όλοι τους στηρίξει τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και μείωσης των τιμών εδώ και τώρα, για άμεση και πλήρη επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων, για κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας και ρήπων, για απόσυρση από τις κυρώσεις τους προς τη Ρωσία και τόσα άλλα, προτάσεις νόμου, τροπολογίες που έχουμε καταθέσει στη Βουλή. Το μέλημά τους όμως δεν είναι η πραγματική ανακούφιση του λαού, αλλά η προσπάθεια για μια ακόμα φορά να υφαρπάξουν την ψήφο του στις εκλογές που κοντοζυγώνουν, για να συνεχιστεί το ίδιο αντεργατικό τροπάρι με δεξιούς, αριστερούς, κεντροαριστερούς ψάλτες σε αγαστή συνεργασία με όποιο σενάριο τους προκύψει από αυτά τα διάφορα που μαγειρεύουν. Ας το βάλουν μια και καλή στο μυαλό τους. Το ΚΚΕ, συγχωροχάρτη στα παλιά και τα νέα εγκλήματα που σχεδιάζονται σε βάρος του λαού, δεν θα δώσει.
Θα συνεχίσουμε την πάλη μας για την ενημέρωση και την οργάνωση του λαού, που είναι ο μόνος που μπορεί να τους στριμώξει σήμερα και να ανοίξει το δρόμο για να χαράξουμε άλλη ρότα, άλλη πορεία για τον τόπο, με τον λαό μας πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Κάθε φορά που οι κομμουνιστές προβάλλουν την πολιτική πρότασή τους, όταν προειδοποιούμε και λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, τα διάφορα αστικά επιτελεία βγάζουν από το μανίκι τους διάφορους μπαμπούλες, όπως τον κίνδυνο της Τουρκίας. Όμως η πραγματικότητα δείχνει πως τώρα που η εξουσία είναι στα χέρια τα δικά τους, στα χέρια δηλαδή των ληστών καπιταλιστών, δυναμώνει όλο και περισσότερο για τους λαούς ο κίνδυνος του πολέμου. Στη Μαδρίτη με τις αποφάσεις της απογείωσε αυτούς τους κινδύνους με τη σύγκρουση των δύο παγκόσμιων στρατοπέδων που διαμορφώνονται, του Ευρωατλαντικού με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωασιατικού με επικεφαλής τη Ρωσία και την Κίνα. Πολεμικοί εξοπλισμοί χιλιάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επεμβάσεις σε όλη την Ιδρώγειο, 300.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες νατοϊκούς για αποστολές και τόσα άλλα μπήκαν πλέον στην ημερήσια διάταξη. Φίλες και φίλοι, από το 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται μαζί στη στρούγκα του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό δεν προσφέρει καμιά ασφάλεια. Χρόνο με το χρόνο δυναμώνουν οι απειλές για τους λαούς των δύο χωρών μας. Απειλές που προκύπτουν και μέσα από το ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, απειλές που εκδηλώνονται μέσα από τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων για γεωπολιτικά στηρίγματα, για μερίδια αγορών, για τον ενεργειακό πλούτο. Είναι σήμερα που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και πάνω στις ράγες του καπιταλισμού, που οι λαοί και η νεολαία μετατρέπονται σε κρέας για τα κανόνια τους, που οι εργαζόμενοι στις δύο γειτονικές χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, κινδυνεύουν τόσο από την όξυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων, τους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς, όσο και από την καταλύστευση των φυσικών πόρων, την καταστροφή του περιβάλλοντος από τα μονοπόλια που κυοφορεί και η περιβόητη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Αυτή η κατάσταση δεν είναι μονόδρομος για τους λαούς. Οι λαοί Ελλάδας και Τουρκίας μπορούν να χαράξουν ένα μέλλον ειρηνικό, με συνεργασία, με φιλία, με ισότιμες αμοιβαίες σχέσεις, μακριά από ξένους προστάτες και επιδιαιτησίες, μακριά από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε ιμπεριαλιστική συμμαχία, με σεβασμό των συνόρων, των διεθνών συνθήκων που τα καθορίζουν χωρίς θερμά επεισόδια και πολεμικές αναμετρήσεις. Αυτό το δρόμο, το δρόμο της ειρήνης, της κοινής πάλης και φιλίας των λαών ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στο σύστημα του καπιταλισμού και σε όλους εκείνους και εκείνα που πραγματικά χαντακώνουν το μέλλον και τα όνειρα της νέας γενιάς των λαών μας. Αυτό το δρόμο λοιπόν τον βαδίζουμε μαζί, οι κομμουνιστές της Ελλάδας με τους κομμουνιστές της Τουρκίας, της Ισπανίας, του Μεξικού, με τους κομμουνιστές και τους λαούς σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλο τον κόσμο. Είναι ο δρόμος του προλεταριακού διεθνισμού, της κοινωνικής ανατροπής, της πραγματικής
Ανάστασης των λαών. Είναι ο δρόμος της νέας κοινωνίας, του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες. Προχωράμε μπροστά.